Κεφαλονιά, 13 Σεπτεμβρίου 1943. Από το Λιξούριο, όπου έχουν τη βάση τους οι Γερμανοί, επιχειρούν την πρώτη τους μικρή απόβαση στο Αργοστόλι. Τους περιμένει έκπληξη. Η προσπάθεια αποβάσεως έγινε με δύο μικρά αποβατικά. Εντελώς απίθαρχοι, όπως ήταν οι Ιταλοί στρατιώτες, χωρίς συντονισμό, χωρίς διοίκηση, ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Απέναντι το Αργοστόλι και ακριβώς πάνω από τη γέφυρα υπήρχαν δύο πυροβολαχίες. Τις διεύθυναν δύο λοχαγοί. Ο ένας ήταν ο Ρέντσο Απολώνιο και ο άλλος ήταν ο Άμος Παμπαλώνε. Λοχαγοί νεαρές ηλικίες. Όταν είδαν να προχωρούν τα δύο προβατικά στο λιμάνι του Αργοστολιού, χωρίς να έχουν καμία εντολή, καμία διαταγή, οι δύο λοχαγοί άρχισαν να χτυπούν τα προβατικά. Το ένα από αυτά βυθίστηκε, το άλλο υπεχώρησε προς το Λιξούρι και βεβαίως με τραυματίες. Αυτό ήταν μια νέα απόδειξη ότι οι Ιταλοί ήθελαν να αντισταθούν. Μεσημέρι της 13ης Σεπτεμβρίου 1943. 150 γερμανικά στούκας σκεπάζουν τον ουρανό του νησιού. Αρχίζουν να βομβαρδίζουν και να καταστρέφουν τα πάντα. Είναι πια ολοφάνερο ότι οι Γερμανοί θέλουν να ξεκαθαρίσουν το ζήτημα. Κεφαλονιά, 14 Σεπτεμβρίου 1943. Οι επιδρομές των αεροπλάνων άρχισαν πλέον να γίνονται συχνότατες, να μην αφήνουν ούτε δευτερόλεπτο χωρίς να καλύπτεται το νησί από τα στούκας, και το απόγευμα άρχισε πια απόβαση απέναντι από το Λιξούρι, στην περιοχή που ακόμα και σήμερα είναι το Φανάρι, κτισμένο βέβαια μετά τους σεισμούς στο νέο Φανάρι, ότι κατεστράφει το παλιό, έγινε μία απόβαση ώστε οι Γερμανοί να περάσουν το Ολοφίσκο που είναι μεταξύ θαλάσσης και Αργοστολιού και να καταλάβουν το Αργοστόλι. Αργά το απόγευμα κατάφεραν να φτάσουν ακριβώς στο μέσο του Αργοστολιού, όπου ήταν και το σπίτι μας. Εκεί ήταν το απότατο σημείο που έφτασαν οι προωθημένοι Γερμανοί το απόγευμα της 14ης Σεπτεμβρίου. Εκεί έγινε μια σφοδρή μάχη. Οι Ιταλοί έκαναν μια ανασύνταξη δυνάμεων, μάζεψαν μπουλούκια από όλα τα τάγματα, συντάγματα, πυροβολητές, ναύτες, οτιδήποτε. Έκαναν μια αντεπίθεση και το βράδυ, αργά το βράδυ, γύρω στις 10, κατάφεραν να αποθήσουν τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί είχαν περίπου 200 νεκρούς, τους ρίξανε στη θάλασσα και τους υπόλοιπους τους συνέλαβαν. Θα πρέπει να συνέλαβαν περίπου άλλους 200 σε αυτή την επιχείρηση της 14ης. Πρωί της 15ης Σεπτεμβρίου 1943 αυτός ο κολπίσκος έχει γεμίσει με τα πτώματα των Γερμανών που επιπλέουν. Απέναντι, στο Λιξούρι, στο γυμνάσιο της πόλης, είναι η έδρα του γερμανικού αρχηγείου. Από εδώ θα τεθούν σε εφαρμογή τα επιτελικά σχέδια της εξόντωσης των Ιταλών. Αρχίζει μια δραματική εβδομάδα. Τόσο για τους Ιταλούς, όσο και για τους κατοίκους του νησιού, οι οποίοι στέκονται πλέον στο πλευρό των πρώην εχθρών τους. Ο πληθυσμός προσπαθούσε να βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορούσε τις προσπάθειες των Ιταλών να αντισταθούν. Μερικές ομάδες εφέδρων αξιωματικών είχαν συνεργαστεί με τους Ιταλούς ούτως ώστε να υπάρξει ένα είδος ελληνικού στρατού. Επίσης έγιναν προσπάθειες να βοηθηθούν οι Ιταλοί σε μεταφορές πολεμοφοδίων, σε υποδείξεις ορισμένων σημείων αντιστάσεως. Βέβαια, εκ των υστέρων έχουν λεχθεί ότι έγιναν και πολύ σοβαρές επιχειρήσεις εκ μέρους των Ελλήνων. Δεν διαπιστώθηκε ότι έγινε σε αυτή τη μεγάλη έκταση επιχειρήσεις μαζί με τους Ιταλούς.
Εκείνο που έχει σημασία είναι το τι πέρασε ο πληθυσμός αυτή την φοβερή εβδομάδα. Βρέθηκε σε έναν καταιγισμό από βομβαρδισμούς αεροπορικούς που μας υπεχρέωναν όλη την ημέρα να είμαστε σε κάποια υπόγεια ή να είμαστε σε κάποιες σπηλές ή να έχουμε απομακρυνθεί από τα σπίτια των χωριών και να περιμένουμε το σούρουπο για να μπορέσουμε να πάμε να φάμε, να μαγειρέψουμε ή να μεταφέρουμε, αν ήταν κοντά το σπίτι μας το οποίο είχαμε εγκαταλείψει, να μεταφέρουμε κάποια τρόφιμα ή κάποιο ρουχισμό. Εμείς μέναμε σε ένα σπίτι κάτω από το κάστρο, σε μια απόσταση δηλαδή 8 χιλιόμετρων από το Αργοστόλι. Ξεκινούσαμε λοιπόν στις 7.30 το βράδυ περίπου με τον αδερφό μου, μικρά παιδιά, και κατεβαίναμε στην πόλη. Φορτωνόμαστε υλικά, τρόφιμα ή ρουχισμό στην πλάτη μας και τον ανεβάζαμε από αυτή την ανηφοριά, άμα τη δει κανείς είναι αρκετή η ανηφοριά, για να καταλήξουμε το πρωί περίπου στις 3 ή στις 4, να καταλήξουμε στο σπίτι, να αφήσουμε τα τρόφιμα για τον ρουχισμό. Κατόπιν πέφταμε ξέροι, μέχρι ότου στις 7.30 το πρωί άρχισαν πάλι οι βομβαρδισμοί που φεύγαμε το σπίτι και πηγαίναμε στο βουνό σε μια σπηλιά. Ένα βράδυ στις 16 Σεπτεμβρίου όταν μπήκαμε στο Αργοστόλι, το Αργοστόλι καιγόταν. Όλο το Αργοστόλι ήταν μια φωτιά. Με πολύ κόπο προσπαθήσαμε να φτάσουμε στο σπίτι και στο δρόμο πέφταμε πάνω σε βόμβες των 500 κιλών, οι οποίες μοιάζαν σαν μεγάλα γουρουνάκια, που δεν είχαν κραγεί. Είναι αυτές οι βόμβες οι γνωστές, οι οποίες είχαν γίνει από σαμποτάζ εχμαλώτων στα γερμανικά τότε εργοστάσια. Πρέπει να πω ότι θυμάμαι τουλάχιστον 20 τέτοιες μεγάλες βόμβες συναντήσαμε στους δρόμους που δεν είχαν κραγεί. Όταν φτάσαμε στο σπίτι είχαν πέσει δύο βόμβες μέσα στον κήπο μας. Μας είχαν καταστρέψει ένα κομμάτι από τη στέγη, είχε ανοίξει το σπίτι σε ένα σημείο και βέβαια βρήκαμε ένα αργοστόλι γεμάτο από φωτιές, από σπινθήρες που έβγαιναν από παντού. Ήταν μια πραγματική κόλαση. Ήταν εκείνο το βράδυ που κατεστράφησαν πολλά ιδρύματα της Κεφαλονιάς, το περίφημο θέατρό μας, το οποίο είχε κτιστεί το 1858, το θέατρο Απόλλων, το Κέφαλος, ήταν άλλα ιδρύματα όπως το νοσοκομείο, τα οποία κατεστράφησαν από τους βομβαρδισμούς. Κεφαλονιά, 22 Σεπτεμβρίου 1943. Σε αυτό το λόφο, ακριβώς σε αυτό το λόφο, έγινε μια από τις φοδρότερες μάχες εκείνης της περίοδου. Οι Γερμανοί προσπάθησαν να αποβιβαστούν με ισχυρές δυνάμεις από το Λιξούρι, να καταλάβουν το Αργοστόλι και να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τη στρατιωτική διοίκηση. Σε αυτά τα βουνά, οι Ιταλοί στρατιώτες έχουν προβάλει ισχυρότατη αντίσταση εναντίον των Γερμανών. Τελικά όμως έχουν χάσει τη μάχη. 22 το πρωί ξεκινήσαμε πάλι από το σπίτι για να πάμε να κρυφτούμε στη σπηλιά. Και προχωρώντας προς το λόφο έξω από το χωριό, βρεθήκαμε μπροστά σε μια περίπολο γερμανική που κατέβαινε. Και τα χάσαμε, διότι ξέραμε ότι οι Γερμανοί βρισκόντουσαν σε απόσταση τουλάχιστον 20 χιλιόμετρων. Πώς ήταν δυνατόν να τους βρουν μπροστά μας? Και πληροφορηθήκαμε πια ότι οι Γερμανοί είχαν διασπαρίσει όλο το νησί και άρχισαν να συλλαμβάνουν πλέον τους σκόρπιους Ιταλούς και να τους εκτελούν επί τόπου. Αρχίσαμε τις φωνές, εγώ και ο αδερφός μου, λέγοντας ότι είμαστε Έλληνες, ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τους Ιταλούς. Αλλά φορούσαμε τρύπια άρβυλα της κατοχής και χακί παντελόνι και ιταλικό και πουκάμισα, δεν υπήρχαν και άλλα τότε. Και οι Γερμανοί είχαν αμφιβολία κατά πόσον είμαστε Ιταλοί ή είμαστε Έλληνες. Αρχίσαμε να φωνάζουμε, να κλαίμε, να πιάσουμε την πόρτα του Γερμανού, μας άφησαν στην άκρη και άρχισαν να του φεκίζουν πλέον τους Γερμανούς.